Πώς προέκυψε η ιδέα αυτή να πραγματοποιήσετε και να σχεδιάσετε κοσμήματα? Προέκυψε στην Αμερική, ήμουνα με το γιο μου και εμπνεύστηκα από τη μάνα μου την ευτυχία. Υπάρχει έτσι η σκέψη της μητέρας σας όταν τα σχεδιάζατε ή κάτι? Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, το έχω κάνει για τη μάνα μου την ευτυχία. Θεωρείτε ότι το κόσμημα είναι ένα δώρο που πρέπει όλοι να προσφέρουν στη σύντροφό τους? Γιατί κυρίως οι άντρες της γυναίκες το προσφέρουν. Ότι πρέπει να, κάθε μέρα να προσφέρουν κάτι. Κόσμημα, ένα λουλούδι, μια καλή κουβέντα, ένα χαμόγελο. Ακόμα και όταν γκρινιάζει ο άλλος, μια κατανόηση. Έχετε κάνει τέτοια δώρα εσείς? Τι δώρα? Κοσμήματα. Κοσμήματα, αν έχω κάνει δώρο. Όταν με κοιτάνε τα δικά σου μάτια, σκέφτομαι να σου κάνω μερικά. Θα σας μιλήσω για τη νέα μου σχέση. Την κυρία Σεβεριάδου. Για να σου πω κάτι, πάντως αυτό ο άνθρωπος ότι εμπνέεται από τόσα πράγματα και ότι η λέξη ευτυχία είναι στη ζωή του μέσα. Τι σου φάνηκε αυτό από όλη μένα, δεν μπλέξα από σήμερα, την ημέρα μου. Δεν ακούσεις. Αφέμισε, έπλεξε πέι. Ναι. Ωραία, τα είχατε κανονισμένα. Θέλω να κάνω την κίνηση αυτή που έκανε. Να κάνω έτσι όπως έκανε η κυρία στον Τζόρτζο Γλου. Εσένα δεν σου έφερε ένα κόσμημα όμως, Φέη. Ποιος? Ο Τζόρτζο Γλου. Γιατί εδώ δεν σου έφερε ένα κόσμημα. Γιατί Φέη φτιάχνει το κόσμημα. Θέλει μια εβδομάδα να γίνει. Ναι. Επίσης, αν είναι εύκολο δεν είναι. Περιμένετε λίγο να καταλάβουμε τώρα κάτι, κυρία, γιατί γι' αυτό σχολιάζετε τώρα. Άμα είναι, άμα θέλετε να πείτε κάτι, πείτε το. Η κυρία τώρα σα φάνηκε λίγο περίεργο που. Είχε γίνει πάνω του και γενέθλια. Αυτό είχε την οικειότητα. Προφανώς έχουν οικειότητα. Προφανώς είναι η ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Ναι. Ή το κοσμήνυμά του. Αφού αυτό θα σχεδιάζει. Γίνεται πολύ. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, αλλά πάρα πολύ γνωστοί που έχουν καταστήματα. Μιλάω σοβαρά τώρα, όπως το βλέπεις. Παίρνουν κάποια brand name, τα βάζουν μπροστά γιατί ξέρει για την βιτρίνα και εκείνη είναι η δημιουργή ουσιαστικά πολλές φορές. Το έχουμε δει σε πολλές εταιρείες αυτό, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Το ξέρετε. Μάλιστα, ωραία.